έχουμε μια γενικευμένη ανάφλεξη διεθνώς πια σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ, στην Ουκρανία. Δεν χρειάζεται να επιμείνω αναλυτικά από τη μια μεριά. Και είμαστε στο σταυροδρόμι όχι ενός, αλλά ενδεχομένως δύο μεγάλων μεταναστευτικών διαδρόμων του Ανατολικού Μεσογειακού, που μας έχει απασχολήσει το περισσότερο από την Τουρκία, και ενδεχομένως του Κεντρικού Μεσογειακού από τη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη. Διαχειριστήκαμε το πρόβλημα με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δεν θέλω να μειώσω τις διαστάσεις του, ούτε να εφησυχάσουμε, αλλά επειδή θα ανακοινωθούν και αύριο τα στοιχεία για την πορεία του Μαρτίου, μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με τα υψηλά του περασμένου Σεπτεμβρίου έχουμε μία μείωση που ξεπερνά το 80%. Συνολικά στις παράνομες αφίξεις στην πατρίδα μας έχουμε πέσει κάτω από 2.000 τον μήνα Μάρτιο. Αυτό είναι μεγάλη βελτίωση. Οφείλεται στις άγνες προσπάθειες του λιμενικού, για να μην παίρνει μόνο το Υπουργείο τα εύσημα, το λιμενικό του Υπουργείου Ναυτιλίας, η αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όλες οι αρχές ασφαλείας της πατρίδας. Οφείλεται όμως και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία και σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται στο μέτωπο της παράνομης μετανάστευσης ένα ζήτημα και εδώ στα νότια της Κρήτης, με επίκεντρο την Γάβδο και το παραλιακό μέτωπο από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Οι ροές που έχουν εμφανιστεί, και έχω φέρει μαζί μου και ένα γράφημα για να δείτε τις συνολικές ροές του τελευταίου 12μήνου και πόσες από αυτές αφορούν την Κρήτη, ως προς την Κρήτη είναι εξαιρετικά μικρές για τα δεδομένα και για αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα αλλού. Θα σας τα δώσω, έχω πολλά αντίγραφα. Όμως, με δεδομένη και τη διεθνή κατάσταση και τη γενικότερη ανάφλεξη, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προληπτικά, ιδίως γιατί έχουμε να κάνουμε με μια περιφέρεια τόσο σημαντική και κρίσιμη όπως είναι η Κρήτη, που πέρα από τη μεγάλη της προσφορά στην ιστορία και στο έθνος, θα σας πω και κάτι επιπλέον, είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη περιφέρεια της πατρίδας μας σήμερα, χάρη στον τουρισμό, χάρη στον πρωτογενή τομέα, χάρη στη δημιουργικότητα και το επιχειρήν των Κρητών. Και αυτό εμείς θέλουμε να το προστατεύσουμε, να το διαφυλάξουμε, να το θωρακίσουμε. Ξεκινάμε με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Στη χώρα μας έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα εθνικό σύστημα καταγραφής, ταυτοποίησης και διαχείρισης των ετούντων άσυλο, όπως δεν το έχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εννοώ. Τον χτίσαμε με πολύ αγώνα και την βοήθεια, για να είμαστε πλήρως ειλικρινείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένας μηχανισμός που θωρακίζει την ελληνική κοινωνία, ώστε με ασφάλεια για την ίδια, για τους Έλληνες συμπολίτες μας, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το πρόβλημα χωρίς παρενέργειες, να διαχέονται οι ροές σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες, σε δρόμους, σε πάρκα, όπως είδαμε πρόσφατα στην Ιταλία, ή στα Κανάρια, στην Ισπανία και αλλού στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα όσοι έρχονται καταγράφονται, ταυτοποιούνται, δεν έχουμε τα προβλήματα δημόσιας ασφάλειας που παρουσιάζονται αλλού. Αυτά είναι μερικές από τις επιτυχίες μας και βέβαια έχουμε μια υπηρεσία ασύλου η οποία λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στη διεκπαιρέωση των σχετικών αιτημάτων. Στα Χανιά, στη Γάβδο, εδώ στο Ηράκλειο, συζητήσαμε με την αυτοδιοίκηση, με τους φορείς, για δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα είναι οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από νότο, από την Κρήτη, και το άλλο είναι για τους εργάτες γης που χρειαζόμαστε για τον τουρισμό και για τις υποδομές. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε δει σε άλλες περιοχές της χώρας. Ένα σύστημα που μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των τοπικών φορέων θα μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Γιατί αφενός πρέπει να μην δυσφημίσουμε το νησί μας εν ώψη τουριστικής περίοδου, που πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη αυτό, και αφετέρου να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη συνεργασία του κυρίου Υπουργού, των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, θα μπορούμε να βρούμε τη λύση,
προς το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, πρέπει να δούμε και τους ανθρώπους που πρέπει να έρθουν να δουλέψουν. Έχουμε πρόβλημα στο πρωτογενή τομέα, στον τουριστικό τομέα, στις υποδομές. Υπάρχει δέσμευση από πλευράς του κυρίου Υπουργού ότι μέσα στον χρόνο θα μπορούν να λυθούν θέματα για τη νόμιμη μετανάστευση. Εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα διεκδικούμε το καλύτερο για το νησί μας και όλοι μαζί, ενωμένοι, θα βρούμε την καλύτερη λύση.